Γεια σου ρε Γιώργη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να υποδεχόμαστε για τρίτη φορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Σε μια περίοδο που συλλήφθη το πολιτικό σύστημα να διατάσσεται, έχουμε την ευτυχία να έχουμε μια ηγεσία η οποία κατόρθωσε και βγήκε από την διαδικασία των ευρωεκλογών νικητής, παρότι οι δύο άλλοι της παρέας, τα άλλα δύο κόμματα, ενώ είναι Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε και εξασφάλισε μια άνοδο μιας μονάδας και αυτό αποτελεί το εχέγγυο για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Εμείς, επειδή είμαστε εδώ και παλαιότεροι και νεότεροι, κρατούμε από την επαναστατική κοσμογονία του 1974 και του 1980 όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν το κίνημα στις μεγάλες δόξες. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η αδιάκτοτη πειθό και το νέο όραμα. Η νέα πρόταση για την Ελλάδα, η νέα πρόταση για τους Έλληνες βασίζεται στον πατριωτισμό του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Ανδρέου και στη νέα πρόταση που θα διατυπώσουν μια σειρά από ικανά και άξια στελέχη τα οποία πλαισιώνουν τον πρόεδρο του κόμματος. Είναι ευτύχημα για τα Γρεβενά σε έναν χώρο δημοκρατίας και αντιπαράθεσης απόψεων και ιδεών ο πρόεδρος να τα επισκέπτεται συχνά και να έχουμε την ευκαιρία να τίθενται τοπικά προβλήματα σε γνώση της κεντρικής ηγεσίας του κόμματος. Νίκο Ανδρουλάκη, για μία ακόμα φορά σε καλωσορίζω στην πόλη των Γρεβενών, στον ομό Γρεβενών, και εύχομαι η πορεία του κόμματος από εδώ και στο εξής να είναι πορεία νικηφόρα, πορεία θριάμβων, πορεία επαναβεβαίωσης του ΠΑΣΟΚ σαν πολιτικό κίνημα το οποίο εγγυάται την ασφάλεια των Ελλήνων και την προοπτική πρωτίστως των Ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου και χαρά μου. Έχω έρθει αρκετές φορές. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε. Τις προηγούμενες φορές είχαμε κάνει ομιλίες στους τρεις άλλους νομούς της περιφέρειας. Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε σε δύο χρόνια ό,τι δεν είχε πετύχει την προηγούμενη δεκαετία. Και ξεκινάω από αυτό διότι η προσπάθεια δεν αφορά εμένα, αφορά και όλους εσάς. Διότι ξαφνικά ένα κόμμα που το είχαν προγράψει από εκεί του αντίπαλοι, τα μίντια, η ολιγαρχία, το κουστούμι που μας είχαν ράψει ήταν κουστούμι μόνο συγκυβέρνησης, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς όχι μόνο δεν το φορέσαμε, αλλά αγωνιστήκαμε για να είμαστε αυτόνομος πόλος, για να έχουμε ένα 13% δικό μας, το οποίο μας έκανε δεύτερο κόμμα σε όλη την Ελλάδα, πλην του Λεκανοπεδίου Αττικής, αν αφήσουμε τα ποσοστά μας. Και το δίκαιο και σωστό θα ήταν να ανοίξει μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, δημοκρατικά, θεσμικά, για το πώς αυτό που πετύχαμε σε όλη την περιφέρεια θα το πετύχουμε και στην Αθήνα, ώστε να είμαστε πια κόμμα εξουσίας. Από το κόμμα συγκυβέρνησης πετύχαμε το κόμμα αυτόνομος πόλος, το επόμενο βήμα είναι το κόμμα εξουσίας.
αλλά αυτό για να γίνει από ένα στόχος πράξη θέλει άλλες νοοτροπίες. Θέλει νοοτροπίες που κάνουν το ΠΑΣΟΚ να δείχνει ότι ό,τι το έφερε σε δύσκολη θέση δεν υπάρχει σήμερα ανάμεσά μας. Ότι το συλλογικό είναι σημαντικότερο από το ατομικό. Ότι προτεραιότητα είναι η πατρίδα, ο λαός και τα προβλήματά τους. Και όχι τα ευκολόγια και ο λαϊκισμός. Διότι πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα και εντός του ΠΑΣΟΚ. Τι έγινε με το κόμμα του 36% που προσπάθησε να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ την τελευταία δεκαετία. Όσο εύκολα ανέβηκε, τόσο εύκολα κατέρευσε. Γιατί δεν χτίσανε σε βάσεις υπευθυνότητας, προόδου, ορθού λόγου και συνέπειας, αλλά χτίσανε σε μια ρητορική λαϊκισμού, διχαστική, που εν τέλει έδωσε και τα τεράστια άλοθη και την τεράστια ανοχή του λαού μας στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μέχρι πριν τις ευρωεκλογές, τι μας λέγανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά μπορεί να πάει και χειρότερα. Δείχνοντας την πενταετία Τσίπρα Καμένου, τι λέγανε εμείς στο λαό? Μη ψηφίζετε. Με τη λογική του μη χειροβέλτιστο. Διότι ψηφίζουμε αυτή τη λογική, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Αλλά με τη λογική ότι υπάρχει και άλλος δρόμος της πραγματικής ελπίδας και όχι της ελπίδας που τα εξοραίζει όλα. Της ελπίδας που στηρίζεται στη θέληση, στη βούληση, στην ενσυνείδηση και στην πραγματική γνώση των δεδομένων στην Ευρώπη, στον κόσμο και στην πατρίδα μας. Αυτό για μένα είναι το πατριωτικό προοδευτικό ΠΑΣΟΚ που αν συνεχίσει στον δρόμο που έχουμε χαράξει σήμερα χωρίς να κάνει ούτε βήμα πίσω θα είναι ο μεγάλος νικητής των επόμενων ετών, όχι για να επανέλθει σε θέση εξουσίας μόνο για την εξουσία, αλλά για να ξαναγίνει η μεγάλη ασπίδα των αδύναμων και της μεσαίας τάξης που εμπιστεύτηκαν και τον Τσίπρα το 2015 με τα γνωστά αποτελέσματα και τον κύριο Μητσοτάκη το 19 και το 23. Και τι έγινε? Πέρασαν τα μνημόνια, πέρασε η λιτότητα, έγινε μια εισρωή δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, βελτιώθηκε η ζωή του λαού μας. Ζούμε καλύτερα ή χειρότερα? Έχουμε καλύτερα νοσοκομεία ή χειρότερα? Έχουμε φτηνότερα προϊόντα ή χειρότερα? Έχουμε χαμηλότερα ενίκεια ή ακριβότερα? Έχουμε φτηνότερη ενέργεια ή ακριβότερη? Έχουμε σωστή διαχείριση των εδάφιων πόρων ή λειψιδρία σαρώνει τον τόπο? Το κόστος παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα αγρότες κτηνοτρόφους έπεσε ή ανέβηκε? Όλα πήγαν χειρότερα. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη όλα πάνε καλά. Μάλλον ζει σε μια άλλη φανταστική χώρα. Το πιθανότερο είναι ότι φέτος πρέπει να πήγε διακοπές στο νησί της Σιδήμου, Σιμήθου, όπως λένε οι νέοι στα social media. Η Ψήμηθος πρέπει να ήταν το νησί των καλοκαιρινών διακοπών του κύριου Μητσοτάκη για να τα βλέπει όλα καλύτερα, ενώ όλα πάνε χειρότερα. Ποιος λοιπόν είναι ο δικός μας ο ρόλος? Να ρευστοποιηθούμε προς το ΣΥΡΙΖΑ? Να ακούσουμε μάγους που τάζουν λαγούς και πετραχίλια?
Δεν τους αρέσει το 13%, αλλά 10 χρόνια με τα μονοψήφια ήταν καλά. Και αν δεν τους αρέσει το 13% και θέλει να πάρει 30%, ποιος είναι ο δρόμος, θα μας πούνε τον δρόμο. Πού διαφωνούμε στο πρόγραμμά μας. Ξαφνικά ακούω προγράμματα, σχέδια και δεν τα καταθέσαμε όταν συζητούσαμε επί 6 μήνες το πρόγραμμα του Πασόκ. Γιατί μετά το δικό μου πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του Πασόκ. Το πρόγραμμα που κάνανε με διαβούλευση είναι το πρόγραμμα του Πασόκ. Αν υπήρχαν άλλες προτάσεις, γιατί τις κουβεντιάσαμε. Ξαφνικά από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο βγήκανε σχέδια και προγράμματα που θα κάνουν την Ελλάδα μια άλλη χώρα. Πολύ γρήγορα γίνονται αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια. Παρ' όλα αυτά, γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι σε ένα άλλο διπλανό κόμμα πίστεψαν ότι υπάρχουν μαγικά που θα κάνουν το 18 ξανά 32. Θα τους κάνει η κυβέρνηση. Τα βλέπετε τα χαΐρια τους τελευταίες μέρες. Το 18 έγινε 15 και σε λίγο θα έχουν τεράστια βήματα και εντός κοινωνικής της ομάδας. Γι' αυτό καλό θα είναι κάποιοι να σέβονται και τον αγώνα των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ που το κράτσαν όρθιο μια δεκαετία περιπέτειας και τον αγώνα να πάμε 13% και να είμαστε δεύτερο κόμμα σε όλη την περιφέρεια. Ποιος μας το έλεγε αυτό πριν 2 χρόνια. Και το ότι για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια έχει πράσινο χάρτης. Ποιος μας το έλεγε αυτό πριν 2 χρόνια. Και ότι πήραμε τους μεγάλους δήμους της χώρας. Ποιος μας το έλεγε πριν 2 χρόνια. Αλλά όλα αυτά για κάποιους δεν είναι τίποτα. Ήταν δεδομένα. Αφού ήταν δεδομένα, γιατί δεν γίνει. Ξέρετε, δεν το λέω αυτό για να σας πω όπως προγραμματέας, και εγώ ήθελα να πάμε παραπάνω. Και έδωσα ένα τιτάνιο αγώνα. Γιατί δεν πήγαμε παραπάνω. Νομίζω αυτά που γίνονται τώρα για 1,5 μήνα δικαιολογούν απολύτως το γιατί δεν πήγαμε παραπάνω. Και λάθη γίνανε. Και καλύτερη οργάνωση έπρεπε να έχουμε. Και πιο ριζοσπαστική επικοινωνιακή τακτική έπρεπε να έχουμε. Θα τα διορθώσουμε. Αλλά το να λες ότι θα πας στο ΠΑΣΟΚ 30% όταν στην εκλογική σου περιφέρεια καταγράφει το τρίτο χειρότερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ από τις 60 περιφέρειες της χώρας, λίγο υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Και ξεκινάω από αυτά γιατί αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει αντίπαλός μας να γίνει ο κακός μας εαυτός. Αυτός που μας έφερε στα όρια της πολιτικής μας επιβίωσης το 2015. Ό,τι πλήγωσε τη δημοκρατική παράταξη δεν πρέπει να βρει ούτε μία σπιθαμή χώρα ανάμεσά μας. Όλα αυτά πρέπει να μείνουν πίσω και μπροστά να είναι το πολιτικό ήθος, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, το σχέδιο και το συγκεκριμένο. Τι έχουμε απέναντί μας. Μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ένας τομέας να μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έδωσε όραμα, ελπίδα και προοπτική. Στον πρωτογενή τομέα, τι να πρωτοπούμε σε ένα αγροτικό νομό. Τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αλλάζουν 5 προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ σε 5 χρόνια. Να φεύγει ο τελευταίος καταγγέλλοντας πιέσεις. Να αργούν τις πληρωμές. Να λένε ότι φταίει η Ευρώπη και η Ευρώπη να έρχεται να βάζει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και των υπουργών της. Στον ΕΛΓΑ είπανε ποτέ με ειλικρίνεια στο λαό σε αυτή την περιπέτεια της κλιματικής κρίσης με τις τεράστιες επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, ποια προϊόντα μπορούν να περιφρουρήσουν πληρώνοντας αποζημιώσεις όταν υπάρχουν καταστροφές, ή όλα είναι στη θεωρία με αποτέλεσμα κάποιοι να μην αποζημιώνονται και να είναι σε ομοιρία και να ζητάμε αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ
και να μας φέρουν 1,5 σελίδα για διαβούλευση. Είπανε την αλήθεια στον αγρότο, κτηνοτρόφο και τον μεταποιητή για την ενεργειακή κρίση. Δώσανε προτεραιότητες σε όρους σύνδεσης στην παραγωγική Ελλάδα ή στους ολιγάρχες. Είναι πραγματικά το παράδειγμα στο Άργος Οριαστικό που πέρυσι με τις δηλώσεις του Δημάρχου έπρεπε να πραγματικά να ευαισθητοποιηθεί όλη η αυτοδιοίκηση. Πού είναι αυτό το κρατεόκυνημα που ήταν κάποτε πρόεδρος ο αγαπητός σύντροφος και βουλευτής κ. Κουκουλόπουλος? Πού είναι αυτό το κίνημα να σηκωθεί με την κυβέρνηση και να πει την αλήθεια ότι αντί να είναι κατά προτεραιότητα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπλο της δίκαιης πράσινης μετάβασης, του χαμηλού ενεργειακού κόστους, πάμε σε ενεργειακή φτώχεια, σε ενεργειακή κρίση, πάμε σε απαξίωση της παραγωγής, γιατί όλα περνάνε από τους λίγους. Έκανε λοιπόν επένδυση ο Δήμος του Άργου Οριαστικού 13 εκατομμύρια ευρώ. Τα έφτιαξε όλα και την ώρα που έπρεπε οι δημότες, οι πολίτες, οι παραγωγοί να έχουν την πολιτική που έχουν τύχει να έχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη με ανάλογες προκλήσεις, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τους λένε όροι σύνδεσης δεν υπάρχουν. Πού πάει λοιπόν αυτή η χώρα? Ακριβή ενέργεια, λειψιδρία. Πώς θα σταθεί όρθιος ο πρωτογενής τομέας όταν αυξάνουν όλοι οι συντελεστές παραγωγής λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα? Τι κάνουν τα υπόλοιπα κράτη? Μα όταν έχεις το δικό σου φωτοβολταϊκό ή το δικό σου αιωλικό, καταναλώνεις όση ενέργεια χρειάζεσαι, πουλάς το δίκτυο που δεν καταναλώνεις και εξοικονομείς χρήματα για την αύξηση του κόστου των άλλων συντελεστών και συγκρατείς έτσι χαμηλά το κόστος παραγωγής. Το αποτέλεσμα, να λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, 10 δισεκατομμύρια εισαγωγές τροφίμων φέτος. Μέχρι και ντομάτες από την Πολωνία. Ποια η λύση? Κάντε περισσότερα θερμοκήπια. Μα ποιος θα το κάνει με το κόστος ενέργειας? Ποιος θα επενδύσει σε περισσότερα θερμοκήπια με το σημερινό κόστος ενέργειας? Και μετά σου λέει, μας τα γρεβενά έχει μόνο ηλικιωμένος. Στην Ήπειρο, στα ορεινά μόνο ηλικιωμένος. Στη Στερεά Ελλάδα τα ίδια, στην Πελοπόννησο τα ίδια. Και πώς να μην είναι νέοι? Ένας νέος στην περιφέρεια έχει προτεραιότητα να αξιοποιήσει την περιουσία των γονιών του. Αν δεν βλέπει προοπτική, τι θα γίνει όλη η περιφέρεια, δημοσιοπαλλητικό κέντρο? Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Σε ποια χώρα? Στη χώρα με ένα από τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης, που σε λίγο τα χωριά μας θα είναι χωριά φαντάσματα? Υπάρχει πατριωτική ευαισθησία? Πού τη δείξανε? Στα λόγια? Στα νησιά μας? Η Golden Visa θα σώσει στα νησιά μας, που φτάσανε οι χαμένοι συνταξιούχοι να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι τους μετά τον Απρίλιο στα μικρά νησιά, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος ζωής από τον υπερτουρισμό? Ποια είναι η πατριωτική ευαισθησία? Μα όταν αφήνεις την περιφέρεια στη μοίρα της, όταν αφήνεις τα μικρότερα νησιά στη μοίρα τους, τελικά τι υπηρετείς? Ξέρετε τι υπηρετούνε? Να περνάνε καλά οι μεγάλοι για να τους χαϊδεύουν στα κανάλια τους. Έτσι έμαθε η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι λένε, μα είχαμε ιδανικές συνθήκες να πάμε πολύ ψηλά. Ποιες ήταν οι ιδανικές συνθήκες? Μας παίξανε ποτέ τα κανάλια όπως παίζανε Κασελάκη, Μητσοτάκη, και έχουνε θράσος και μιλάνε για ιδανικές συνθήκες?
Πότε ήταν οι ιδανικές συνθήκες? Όταν είναι διεμφανίσιμο, το πρώτο πράγμα που κάνει το παρακράτος ήταν να μου στήσει υποκλοπές. Πότε ήταν οι ιδανικές συνθήκες? Όταν η δικαιοσύνη για να καλύψει το σκάνδαλο της οικογένειας έφτασε στο σημείο να πει ότι είναι επιμέλημα να παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων Ελλάδα, των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας. Ποιες ήταν οι ιδανικές συνθήκες? Τα χρήματα του ΠΑΣΟΚ που παρέλαβαν ακόμα με τα γνωστά του προβλήματα, ρυθμίσαμε όλα μας τα χρέη, ξανά πάμε το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, σηκώσαμε τον ήλιο ξανά και όλα αυτά είναι ένα σύστημα. Περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία στις αξιολογήσεις μας. Γιατί τα απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν καλύτερη και βαθύτερη μνήμη. Δεν θα επιτρέψω να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ κόμμα με παρονίες. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι το ΠΑΣΟΚ του απλού κόσμου που έμεινε στα δύσκολα. Γι' αυτό πήρα την απόφαση 30 Ιουλίου εσείς, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά να μας κρίνετε όλους. Και για αυτά που κάναμε και για αυτά που δεν κάναμε. Και για αυτά που είπαμε και για αυτά που δεν είπαμε. Γιατί όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ μίλησα για διμέτωπο αγώνα. Είπα ευθασώς, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Όχι για να βγω από τη δύσκολη θέση, γιατί το πίστευα. Ο ένας είχε κριθεί και ο άλλος φάνηκε αυτά τα χρόνια και είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Δικαιώθηκε απολύτως η θέση αυτή. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να συγκρούνται με τον ένα ή τον άλλο, ενώ πρέπει να συγκρούνται και με τους δύο. Και μιλώ για εκείνη την εποχή. Υπήρχαν δύο μιλόπεπτες. Και τώρα βεβαίως αλλάξαν τα πράγματα. Αλλάξαν όμως με κόπο. Με προσπάθεια. Δεν αλλάξανε αυτόματα. Διότι όταν κάποιος ζεύει τους θεσμούς, δεν είναι κόκκινος ή γαλάζιος. Απλά δεν σέβεται τους θεσμούς. Ξέρετε ποιο είναι το κοινό του λαϊκισμού και του ελιτισμού? Και τα δύο αυτά στοιχεία στην πολιτική περιφρονούν τα προβλήματα του απλού ανθρώπου. Ο μεν λαϊκισμός τα εργαλειοποιεί, ο δε ελιτισμός δεν τα βλέπει. Τι σχέση έχουμε εμείς με όλα αυτά? Εμείς έχουμε μια πατριωτική παράδοση. Και είπα και χθες, από την Καστοριά, το λέω και από τα Γρεβενά, κλείνουμε 50 χρόνια την Άγια Τρίτη. Εκεί που μας είχαν όλοι προγραμμένους, έχουμε επιστρέψει. Και γιορτάζουμε περήφανα τα 50 χρόνια ΠΑΣΟΚ, τα 50 χρόνια δημοκρατικής παράταξης. Μια παράταξη που όπου και αν γυρίσει το βλέμμα του ελληνικού λαού θα δει το έργο της. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια πανεπιστήμια, στα οδικά δίκτυα, στις ανεξάρτητες αρχές. Όποιο κόμμα έβαλε μία πέτρα πάνω στην άλλη, πρέπει να σέβεται το έργο του ΠΑΣΟΚ και όχι μικροκομματικά να το αποδομεί. Κάναμε και λάθη. Ναι, κάναμε και λάθη. Αλλά εμείς, εμπράκτος, δείξαμε το μέα κούλπα. Πώς το δείξαμε? Όταν άφησε ο Καραμαλής μια χρεοκοπημένη Ελλάδα, εμείς σηκώσαμε το φορτίο της ευθύνης με τρεις συνεχιζόμενες ηγεσίες του Γιώργου Παπανδρέου, του Βαγγέλη Βενιζέλου και της αείμνησης πρώην Φόβης Γεννηματά, γιατί δεν παίξαμε ούτε με τον διχασμό, ούτε με τον λαϊκισμό. Έπρεπε η χώρα να μείνει όρθια. Και το κάναμε με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, με τα όποια προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι όσοι
εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αντί να δούνε την ευθύνη και την πατριωτική στάση ως με μια μεγάλη σύγχρονη πρίκα αυτού του ιστορικού κινήματος που είδες ο Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις χάσαν την καρεκλίτσα τους, ψάξαν τα μνημόνια άλλων χρωμάτων. Εγώ αυτοί δεν θέλω να επιστρέψουμε. Για το λαό οι πόρτες της δημοκρατής παράταξης είναι ορθάνικτες. Ειδικά για τον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα. Προφανέστατα θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες στο πλευρό μας. Ποιους δεν θέλουμε? Αυτούς που δεν έχουμε κοινές αξίες. Αυτούς που αγωνιούν για την καρέκλα και όχι για τη φανέλα. Εμείς έχουμε ψηλά τη φανέλα της Δημοκρατικής Παράταξης. Γι' αυτό 50 χρόνια μετά έχουμε χρέος να κάνουμε και άλλα βήματα γρηγορότερα. Αλλά τα γρηγορότερα βήματα δεν θα γίνουν με εύκολα λόγια. Θα γίνουν με στιβαρές και σύγχρονες απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δώσαμε δει τις απαντήσεις. Εγώ δέχομαι την όποια κριτική. Πραγματικά θέλω μέχρι 6 Οκτωβρίου ένα ανοιχτό διάλογο. Να δούμε. Δώσαμε λύσεις στον αγρότη. Πήραμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Δώσαμε λύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πήραμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις 120 δόσεις. Για μείωση του αρχικού ποσού για όσους στηρούν έως το τέλος. Για τη δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπεια στα κόκκινα δάνεια. Νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια ελβετικού φράγκου. Και βέβαια φορολογική δικαιοσύνη. Τι είπαμε? Δεν μπορεί να δίνεις στο εγγόνι σου 5 εκατομμύρια βίλα και να μην πληρώνεις φόρο. Προς Θεού, να πληρώσεις. Δεν μπορεί να έχεις μερίσματα άνω των 100-150.000 ευρώ και αν 5%. Και δεχτήκα μια τεράστια επίθεση από όσους βολεύονται με τις πολιτικές, τις άδικες φορολογικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν όμως είχε η Νέα Δημοκρατία και είναι το χαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πού ήταν αυτά τα πρωινάδικα που χτύπουσαν το ΠΑΣΟΚ να μιλήσουν για την αγωνία των απλών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα? Γιατί αυτό το μέτρο είναι άδικο. Ναι, υπάρχει φοροδιαφυγή. Αξιοποιήστε σύγχρονες πρακτικές. Σύγχρονους τρόπους όπως άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι χαράτσια οριζόντια. Γιατί και αυτά το φοροφυγά βοηθούν. Διότι πολύ απλά ένας μεγαλοδικηγόρος, ένας μεγαλογιατρός, δίνει το κάτι λίγο για να αποφύγει τον έλεγχο και μπορεί να βάζει 500 λιράκια το χρόνο. Αυτή η φορολογική δικαιοσύνη της Δημοκρατίας. Που δεν είχαμε προτάσεις. Στα ενίκια φεύγουν τα παιδιά σας από εδώ να πάνε να σπουδάσουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πού να βρουνε σπίτι? Σήμερα με σταμάτησε εκεί που δοκιμάσα μια εξαιρετική μπουγάτσα ένα νέο παιδί και μας λέει πήγα στην Αθήνα 500 ευρώ τα 50 τετραγωνικά και 700 τα πήγα 50 τετραγωνικά και 800 τα πήγα 50 τετραγωνικά. Για μια οικογένεια με παιδιά η κατάσταση είναι τραγική. Σε 4 χρόνια αυξήθηκαν τα ενίκια. 42% για τις οικογένειες, 51% για τους φοιτητές. Ποιος μίλησε πρώτος? Ποιο κόμμα μίλησε πρώτο και είπε πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, ταμείο ανάκαμψης, καταγραφή κλειστών κατοικιών, φορολογικά κίνητρα, μειωμένα έμφυα, κίνητρα ανακατασκευής, όλα στην δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών με χαμηλό ενίκιο. Και ακόμα με πρώτα κατάρριση Golden Visas ήταν φάρμακο τα χρόνια που πάγωσε η οικοδομή. Τώρα όμως δεν βρίσκει συνεργείο. Αλλά συνεχίζει Golden Visa. Τους πιέζω την πάνω από 250 και 400 χιλιάρικα 800. Αλλά μαγικά
για τα μικρότερα νησιά που δεν έχουν καν νερό παραμένει 400.000. Αυτό δεν διαφορά. Σε ποιους κλείνουν το μάτι? Ούτε σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλης για να πέσει το κόστος αγοράς γης και έτσι να πέσει το τετραγωνικό. Για να δείτε ότι όλα είναι συμφέροντα, θυμάται ο Πάρης στη Βουλή που έλεγα του Χατζηδάκη. Αν νομοθετήσεις το Φλεβάρι και ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου το Σεπτέμβρη, τι κάνεις? Στρέβλωση αγοράς. Θα πέσουν όλοι, Τούρκοι, Άραβες, Ισραήλ, από τρίτα κράτη, Ρώσοι, να πάρουν στη χαμηλή των 250, αφού ξέρουν την 1η Σεπτεμβρίου και μετά θα πάει 800. Και προχθές μια εφημερίδα έλεγε ότι έχουν σαρώσει σε 5 μήνες τα κίνητα στον Πειραιά και τις παρυφές του. Στο Αιγάλιο του Περιστέρι και τις παρυφές του. Πού δηλαδή? Στις πιο λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Πού δεν είχαμε πρόταση? Στην υγεία. 3 περιφερειακά συνέδρια υγείας. Άλλο σχέδιο για τα νησιά, άλλο σχέδιο για τα μεγάλα αστικά κέντρα, άλλο για την περιφέρεια. Όλα τεκμηριωμένα, όλα στο πρόγραμμά μας. Που δεν είχαμε πρόταση. Στην παιδεία που ακούσαμε ένα σωρό προβοκατόρικες αναλύσεις γιατί λέει δεν ψήφισαμε τον νόμο του κύριου Πιερακάκη. Καταρχάς υπάρχει μια θέση αρχής. 20 χρόνια το Πασόκ λέει ναι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά με αναθεώρηση του 2016. Έγινε αναθεώρηση του συντάγματος και δεν το ξέρω. Και τώρα αυτό γιατί και κάποιοι συντροφοί μας συνεχίζουν. Και λέω ότι κακώς το ψηφίσαμε. Να το λέγανε στο συνέδριο. Ότι διαφωνούν με την 20ετή θέση του Πασόκ. Πότε θυμηθήκαμε ότι διαφωνούν? 3 μέρες πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Και ενώ 15 μέρες πριν γίνει εκδήλωση στο Κάραβελ με εκατοντάδες ανθρώπους και επιστήμονες. Για να δώσουμε ακόμη πιο ισχυρό περιεχόμενο στη θέση βάσει άλλων μοντέλων ευρωπαϊκών. Γιατί ήμουν ακάθετος, ας το πω απλά. Θέλω να κάνετε εικόνα. Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών σας και των εγγονιών σας? Αν ό,τι συμβαίνει στη δημόσια υγεία σήμερα συμβεί και στη δημόσια παιδεία αύριο. Σήμερα υπάρχουν λίστες συντροπής. Χιλιάδες άνθρωποι, οι φτωχότεροι μεσαία τάξη, περιμένουν σε λίστες χιλιάδων μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους για να κάνουν ένα χειρουργείο. Δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη, μας επανάγει μόνο η Βουλγαρία. Αν λοιπόν το όραμα του κύριου Μητσοτάκη για τη δημόσια παιδεία φέρει τα αποτελέσματα που έφερε η πολιτική του σε δημόσια υγεία, ποιο είναι το μέλλον αυτού του λαού? Πώς θα αντέξει η μεσαία οικογένεια? Πώς θα σπουδάσει το παιδί του αγρότη? Μα εμείς κάναμε την κοινωνική κινητικότητα του 80 και του 90 πώς? Με τους δύο ισχυρούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ισχυρή δημόσια παιδεία. Γιατί το κάναμε? Γιατί έλεγε ο ιδρυτής μας, μπροστά στην αρρώστια δεν υπάρχει πλούσιος ή φτωχός. Και μπροστά στην παιδεία, συμπληρώνω, δεν υπάρχει το παιδί του πλούσιου ή του φτωχού. Αυτό είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε και θα αγωνιστούμε να την κάνουμε πράξη. Στέλνοντας αυτή την κυβέρνηση στο σπίτι της. Γιατί παρέλαβε τη σκητάλη λέγοντας ότι θα τα αλλάξει όλα. Και τα έκανε όλα χειρότερα. Με περισσότερα χρήματα στη διάθεσή της. Ακόμη και ο θεσμός. Τι είπε ο Μητσοτάκης το 2019. Ψηφίστε με και δεν έχουμε ξανά Παπαγγελόπουλους, Καμένους και όλους αυτούς τους παρακρατικούς μηχανισμούς. Το έκανε πράξη. Αντί να επουλώσει τις πληγές, άνοιξε καινούργιες. Εδώ λοιπόν υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά της δημοκρατικής παράταξης
από τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η παράταξη, όταν έλειπε κακό κείμενα, ακόμη και από δικούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τα κατήγγειλε, αλλά αγωνιζόταν να τα διορθώσει. Και όχι να έχουμε 10 χρόνια σήμερα συνεχιζόμενα τραύματα στους θεσμούς. Και τώρα διανοείται κάποιοι, ακόμη και ανάμεσά μας, να λένε κουράσατε με αυτά. Δεν θα κουραστώ ποτέ ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα τέμπη. Το ένα είναι ένα παρακράτος που δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή μετά από 50 χρόνια δημοκρατίας. Και το άλλο είναι μια ύβριση στους νεκρούς. Να μην επιτρέπουν να γίνει ούτε προανακριτική επιτροπή, χειροκροτώντας τον Υπουργό κύριο Καραμαλή, όταν υπήρχε πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο της τηλεδιοίκησης που δεν υλοποίησε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αν υπήρχε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θα ζούσαν. Αυτά δείχνουν την κακοδαιμονία της πατρίδας μας. Και δείχνουν και κάτι περισσότερο. Γιατί τα παιδιά σας φέρνουν στο εξωτερικό. Είναι, νομίζετε, μόνο η μισθή. Είναι και η εμπιστοσύνη. Πάνε σε ένα κράτος ευρωπαϊκό και βλέπουν το κράτος του σέβεται. Πληρώνουν φόρο και έχουν ανταποδοτικότητα. Και όχι να πληρώνεις φόρους και να μην μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την ασφάλεια σε μία σιδηροδρομική γραμμή που διαθέτει μια ολόκληρη Ελλάδα 11 εκατομμυρίων. Τι να εμπιστευτούν αυτά τα νέα παιδιά? Τι τους παρέχει? Ποια είναι αυτή η νέα ελπίδα για να γυρίσει η νεολαία πίσω ή να μείνουν όσοι είναι ακόμη εδώ στην Ελλάδα και να εργαστούν? Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρέος. Τα 50 χρόνια ΠΑΣΟΚ να μην είναι μόνο μια επέτειο που μας κάνει να θυμόμαστε τις δόξες του χθες. Γιατί το χρέος για το αύριο είναι μεγαλύτερο από τις δόξες του χθες. Και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε γι' αυτό, για την πατρίδα και το λαό μας, με όλες μας τις δυνάμεις, σε κάθε γωνία της πατρίδας, και τότε θα γίνει πράσινη όλη η Ελλάδα. Αλλά με αγώνα, προσπάθεια, αγκαλιάζοντας τις πραγματικές αγωνίες του ελληνικού λαού. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που βλέπουν τα πράγματα δυναμικά για το μέλλον. Τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Γιατί η ανανέωση δεν είναι μόνο ηλικιακή. Η ανανέωση πάνω απ' όλα ιδεολογική. Εμείς την ιδεολογική ανανέωση θέλουμε. Με τις παλιές αρχές και αξίες, αλλά με νέες ιδέες, σύγχρονες θέσεις, άλλους τρόπους. Είναι αλλού πια η Ευρώπη, είναι αλλού τα Βαλκάνια. Δεν είναι η Ελλάδα το 80, που όλες οι βαλκανικές γειτονικές μας χώρες ήταν βυθισμένες στην απαξίωση την κοινωνική των καθεστώτων. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Άλλαξαν οι ανταγωνισμοί. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Και ακόμη περισσότερο δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω. Και δυστυχώς πηγαίνουμε πίσω. Όταν βλέπεις σε όλη τη ζώνη, τη συνοριακή της χώρας μας, τεράστια δημογραφικά θέματα. Έχουμε πάει πίσω. Γι' αυτό θέλει να μείνουν εδώ οι πληθυσμοί, οι άνθρωποι, με ελπίδα και προοπτική. Και γι' αυτό μιλήσαμε. Για το μεγάλο θέμα του δημογραφικού. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Με συγκεκριμένα κίνητρα. Γι' αυτό μιλήσαμε για τους φτωχότερους συνταξιούχους. Με το νέο ΕΚΑΣ. Με την προσωπική διαφορά. Και όλα τεκμηριωμένα. Με συγκεκριμένο κόστος. Γιατί πρέπει να έχουμε
λύσεις για όλους. Και έχουμε λύσεις για όλους. Αλλά πρέπει αυτές οι λύσεις να φτάσουν κοντά στον πολίτη. Δεν έφτασαν κοντά στον πολίτη. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτό το τείχος που διαμορφώνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι των ΜΜΔΙΑ, να πάνε κοντά στον πολίτη θέσεις μας, να τον ακουμπήσουμε, να του μιλήσουμε, να νιώσει ζεστασιά, να νιώσει αλληλεγγύη και όλα θα είναι πολύ ευκολότερα για τον άλλον. Σας ευχαριστώ και καλή μας δύναμη.